Για το σημερινό μάθημα θα χρειαστούμε μία τράπουλα και ένα χρονόμετρο. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραβατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», δημιουργός του blog «Network Pavla Marketing» και πολλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στο χώρο αυτό. Αυτό είναι το 37ο βίντεο και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη σημασία του να βρούμε τους άσους γρήγορα. Έχουμε μιλήσει για αρκετά θέματα μέχρι τώρα σε αυτά τα βίντεο. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι χρειάζεται να πετύχετε σε αυτή τη ζωή, ό,τι και αν σημαίνει για εσάς η επιτυχία. Δηλαδή, χρειάζεται να κερδίσουμε χρήματα όσο είμαστε σε αυτή τη γη και να μπορέσουμε να ξοδέψουμε κάποια από τα χρήματα αυτά πριν είναι αργά. Οπότε, κάτι που χρειάζεται να έχετε στο μυαλό σας είναι η ταχύτητα. Αν είστε ξεκάθαροι για το ποια άτομα θέλετε στην επιχείρησή σας, ποιοι είναι οι ηγέτες, τα κατάλληλα άτομα με τα οποία θέλετε να το χτίσετε μαζί και ότι δεν θέλετε κανέναν άλλον, μετά θα πρέπει να τους βρείτε, να βρείτε αυτά τα άτομα αρκετά γρήγορα για να κερδίσετε αρκετά χρήματα ώστε να μπορέσετε να τα χαρείτε, να τα ξοδέψετε όσο είστε ακόμα όρθιοι. Και η καλύτερη αναλογία που μπορώ να σας δώσω είναι αυτή που λέγεται ο αγώνας για τους άσους. Σκεφτείτε το εξής. Φανταστείτε μία τράπουλα. Πόσους άσους έχει μία τράπουλα? 4. Πόσα χαρτιά έχει μία τράπουλα? 52 χαρτιά. Οπότε τι θέλω να κάνετε? Θέλω να σκεφτείτε ότι γυρίζετε τα χαρτιά όλα ανάποδα, να κοιτάνε προς τα κάτω και θέλω να φανταστείτε ότι έχετε όλα τα χαρτιά μπροστά σας, τα οποία κοιτάνε προς τα κάτω στο τραπέζι και σας λέω ότι έχετε 60 δευτερόλεπτα και ότι οι πρώτοι 10 που θα βρουν τους 4 άσους θα πάρουν ο καθένας από 100 ευρώ. Θα βάλω χρονόμετρο, θα πω 3, 2, 1 και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το χρονόμετρο η δουλειά σας θα είναι να βρείτε αυτούς τους 4 άσους. Και οι πρώτοι 10 που θα το κάνουν θα πάρουν από 100 ευρώ. Κάποιοι θα βρουν τους 4 άσους, αλλά θα υπάρχουν και κάποιοι που θα έχουν βρει ένα 9, ένα 10 αρχικά και θα προσπαθήσουν να ξύσουν τα νούμερα για να κάνουν το 9 να μοιάζει με άσο. Θα πούνε, εντάξει, αυτό το 4 μοιάζει λίγο με άσο, άρα θα έπρεπε να είναι άσος. Θα το κάνουν να μοιάσει με άσο. Και κάθεται, παίρνει διορθωτικό, μακαδωράκι, αρχίζει και ξύνει και σβήνει και προσπαθεί να το κάνει να μοιάσει με άσο. Θα κάνετε κάτι τέτοιο? Φυσικά δεν θα το κάνετε με τα χαρτιά, με την τράπουλα. Μήπως όμως το κάνετε με τους ανθρώπους? Μήπως κάποιοι από εσάς έχετε στην ομάδα σας τεσσάρια τα οποία προσπαθείτε να τα κάνετε άσους επειδή σας έτυχε πρώτα ένα τεσσάρι? Θα κάνετε κάτι τέτοιο? Μήπως είναι κάτι που το κάνετε τώρα? Μπορείτε να πάρετε το ρόλο της μητέρας Τερέζας, ενώ ότι θα σας παίρνει να είστε, όπως να το πω έτσι, λίγο πιο υπομονητικοί και να μετατρέψετε ένα τεσσάρι σε άσο, αφού όμως πρώτα βρείτε όλους τους άσους. Βρείτε πρώτα τα άτομα που είναι τα κατάλληλα, δουλέψτε μαζί τους πρώτα και ξεχάσετε τα υπόλοιπα 48 χαρτιά προς το παρόν. Όταν βρείτε αυτούς τους 4, τότε μπορείτε να επιστρέψετε στους υπόλοιπους και να βοηθήσετε κάποιους από αυτούς. Αλλά βρείτε πρώτα αυτούς για τους οποίους είναι το κατάλληλο πράγμα να κάνουν, έτσι ώστε να είναι ευκολότερο για εσάς. Δηλαδή, βρίσκοντας πρώτα τους άσους, κερδίζετε τα χρήματα που θέλετε άμεσα, πετυχαίνετε άμεσα, νιώθετε καλά άμεσα και μετά μπορείτε να γυρίσετε και να βάλετε και όλους τους άλλους που δεν είναι άσοι. Και μετά να είστε ιεραπόστολοι, ξέρω εγώ, δηλαδή να κάνετε το φιλανθρωπικό σας έργο, προσπαθώντας να σώσετε αυτούς που δεν είναι άσοι και να προσπαθήσετε να τους μετατρέψετε σε άσους. Γιατί τότε δεν θα έχει σημασία. Θα είστε πλέον προστατευμένοι. Είναι όπως το αεροπλάνο που λένε ότι όταν πέσουν οι μάσκες οξυγόνου, πρώτα φοράμε τη δική μας και μετά βοηθάμε τα παιδιά ή όσους φέρονται στα παιδιά για να τη βάλουν εκείνη. Αλλά πρώτα τη φοράτε εσείς. Πρώτα βοηθάτε τον εαυτό σας. Πρώτα προστατεύετε τον εαυτό σας. Αν δεν προστατεύσετε, αν δεν φροντίσετε πρώτα τον εαυτό σας, δεν θα είστε σε θέση να φροντίσετε κανέναν άλλον. Είναι περίπου η ίδια αρχή. Περάστε γρήγορα από τους ανθρώπους για τους οποίους δεν είναι κατάλληλοι δουλειά να κάνουν και βρείτε τους κατάλληλους και ασχοληθείτε με αυτούς. Μοιαστείτε για αυτούς. Αυτούς είναι που θέλετε να έχετε. Αυτοί είναι οι συνεργάτες σας. Και όταν θα έχετε χτίσει αυτούς, τότε θα μπορείτε πιο άνετα να πάτε και στους ανθρώπους που είναι λίγο πιο αργοί ή που δεν έχουν μεγάλο κίνητρο, που δεν το έχουν δει ακόμα, αλλά πηγαίνετε σε αυτούς αφού πρώτα φτάσετε στην κορυφή. Να θυμάστε λοιπόν την ιστορία με τους άσους όταν σκέφτεστε για την ταχύτητα με την οποία θέλετε να κινηθείτε. Γιατί αν σπαταλήσετε όλο τον χρόνο σας στα τεσσάρια, τελικά θα ξεχάσετε και τους άσους. Και τελικά οι άσοι είναι αυτοί που μας αποφέρουν τα μεγαλύτερα δίκτυα και τα μεγαλύτερα κέρδη άμεσα. Οπότε περάστε από αυτή τη διαδικασία όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Αφήστε αυτούς που δεν είναι έτοιμοι να μπουν σε ένα πλάνο δράσης άμεσα ή που δεν είναι κατάλληλη η δουλειά ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και ασχοληθείτε με αυτούς που είναι έτοιμοι, που είναι πεινασμένοι, που είναι μέσα και δουλέψτε με αυτούς πρώτα. Αυτό ήταν, ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, όπου και αν το βλέπετε. Για περισσότερα από 900 άρθρα πάνω στο δικτυακό marketing, στη διαχείριση του χρόνου, σε τεχνικές marketing, πωλήσεων, επικοινωνίας, ανάπτυξης δικτύου
και πολλά άλλα, επισκεφτείτε το blog μου networkpavlamarketing.gr. Θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή συμπληρώνοντας το email σας κάπου στη φόρμα πάνω δεξιά. Επίσης κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube πατώντας το κόκκινο κουμπί ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Μοιραστείτε αυτό το βίντεο με άτομα της ομάδας σας και ρωτήστε τους αν είναι άσοι ή αν ακόμα είναι τεσσάρια ή μήπως είναι και μπαλαντέρ και δουλέψτε με τους άσους. Είμαι ο Θοδωρής Αραβατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.